Λοιπόν, η κυρία Φασκλάκη, η οποία είναι επιμελήτρια στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και είναι βέβαια διευθύντρια του δερματολογικού τμήματος. Είναι πάρα πολύ εργατικά, είναι τιμή μας που έχουμε στο νοσοκομείο μας. Καλημέρα και από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε όσο πιο συνοπτικά μπορούμε για να δούμε τι θα δώσουμε και τα σεξουαλικά επικοινωνία. Λοιπόν, τι είναι σεξουαλική. Καταρχήν θα ξεκινήσω και θα παρουσιάσω τις σεξουαλικές μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Ποια είναι η διαφορά του από το σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα. Η σεξουαλική μεταδιδόμενη λοίμωξη είναι η λοίμωξη στην οποία το άτομο μπορεί να είναι φορέας κάποιου νοσήματος και να μην έχει κλινικές εκδηλώσεις. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω τι είναι σεξουαλικό μεταδιδόμενη λοίμωξη. Είναι λοιπόν νοσήματα που μεταδίδονται από άτομο σε άτομο κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Δεν είναι ο μόνος τρόπος μετάδοσης σε όλα αυτά που θα συζητήσουμε. Γιατί οι σεξουαλικές μεταδιδόμενες λοιμώξεις είναι σημαντικές λοιπόν? Είναι σημαντικές γιατί είναι οι δεύτερες πιο συχνά μεταδιδόμενες νόσοι μετά από το κοινό κρυολόγημα. Προσβάλλουν σήμερα πάνω από 13 εκατομμύρια κατοίκους του ΗΠΑ και 700.000 κατοίκους του χώρου μας. Τα 2/3 αυτού του αριθμού αφορούν άτομα κάτω των 25 ετών και περίπου 200 άνθρωποι το χρόνο χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στη χώρα μας. Αιτίες που οδηγούν στην αύξηση σεξουαλικό μεταδιδόμενων νοσημάτων είναι η αλλαγή των ηθών, η ελευθεριότητα των ερωτικών σχέσεων, η αύξηση της δραστηριότητας των ομοφυλόφιλων, η τροποποίηση σεξουαλικής συμπεριφοράς, η αύξηση του τουρισμού, η μετακίνηση των πληθυσμών, η τροποποίηση των αντισυλληπτικών μεθόδων, τα πολλαπλά συντόματα που δεν αναγνωρίζονται από τους ασθενείς, οι οποίοι συνεπώς δεν μπορούν και να προστατεύσουν τους συντρόφους και οι ατελείς θεραπείες λόγω κακής ενημέρωσης. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα τα πιο συχνά είναι η σύφυλη, η βλενόρια, το μαλακό έλγος, το αφροδίσιο, το λευκοκύρωμα, το βουβονικό λευκοκύρωμα. Θα δούμε μερικά από τα αίτια αυτών που θα αναφέρουμε. Χάθηκε μια διαφάνεια. Επίσης, συχνό είναι, χάθηκε η διαφάνεια, γι' αυτό δεν την αναφέρουμε, είναι η πατήτιδα, είναι η βήτα, το κελπρό αναφέρει και την πατήτιδα σε. Εμείς δεν συμφωνούμε, θεωρούμε ότι η πατήτιδα σε δεν είναι σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα, μεταδίδεται κυρίως με τη μετάγγιση αίματος του παραγόντων. Είναι η ψώρα, είναι η τρικομονά, είναι η ψώρα, είναι οι βαλανίτιδες, οι βαλανοποστίτιδες, η απορεόπλασμα, από τρικομονάδα, από μυκόπλασμα, από χλαμίδια, από τα πιο σημαντικά, από τα πιο συχνά αίτια. Τώρα θα δούμε. Ορισμένα αίτια. Αίτια είναι το άκαρη της ψώρας, είναι οι θηρίες που κάνει τις ψήρες του σώματος, είναι ο ιός των κονδυλωμάτων, η ωχρά σπειροχαίτη, οι μύκητες, η τρικομονάδα και τα χλαμίδια. Το πρώτο που θα αναφερθούμε είναι οι ουρυθρίτιδες. Ο γονόκοκος, τα χλαμίδια, το μικόπλασμα και η τρικομονάδα, όλα αυτά δείχνουν σαν βλενόρια. Τι είναι όμως η βλενόρια ή η γονοκοκική ουρυθρίτης? Το αίτιο είναι ο γονόκοκος ο Νάισερ. Η μετάδοσή της είναι μόνο με σεξουαλική επαφή. Χρόνος επώσης είναι 2 με 9 μέρες. Όταν λέμε χρόνος επώσης, εννοούμε πόσο χρόνο κάνει να εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα από τη στιγμή που θα μολυνθεί ένα άτομο. Συμπτώματα είναι κυτρινοπό έπιμα από την ουρήθρα, αίσθημα καύσου κατά την ουρήθρη, είναι πιο έντονα στους άντρες και πιο ήπια στις γυναίκες. Τα συμπτώματα εξαφανίζονται σε 7 με 10 μέρες, είτε ο ασθενής πάρει θεραπεία είτε όχι. Οι επιπλοκές σε αθεράπευτες γονόριες μπορεί να είναι για τους άντρες πόνος, επιδιδυμίτης, προστατήτης, στήρωση, ενώ για τις γυναίκες είναι πιελική πνευμονώδης νόσος, στηρότητα, εξομήτριος και ίση. Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση και με την εργαστηριακή απομόνωση του γονόκουτου, ενώ η θεραπεία είναι απόλυτα αποτελεσματική με τα αντιβιωτικά. Θέλω να πω το εξής εδώ, ότι ένα από τα προβλήματα των σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων πλέον είναι ότι αρχίζουν να, λόγω των υπερβολικών θεραπείων που είχαμε ως τώρα, να έχουμε αντοχή στα αντιβιωτικά. Γι' αυτό θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα ανάμεσα στα άλλα που αντιμετωπίζουμε για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Θεραπεία της μπλενόριας βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολη. Είναι και στη Λαξώνη 125 μιλιγκράμμ εφάπαξ ή στη προφλοξασίλη 500 μιλιγκράμμ περός εφάπαξ. Πρέπει να πούμε όμως το εξής, ότι όταν έρχεται ένα περιστατικό το οποίο έχει μπλενόρια, δεν αρκεί να θεραπευτεί μόνο εκεί. Οπωσδήποτε πρέπει να ελεγχθεί και ο σεξουαλικός σύντροφος. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν και θα έρθουν συμπτώματα κατά τη διάρκεια της διάγνωσης, δηλαδή δεν την ανακαλύφθηκε τυχαία σε μια εξέταση, αλλά είχε συμπτώματα και ήρθε, θα πρέπει να ελέγξουμε τους σεξουαλικούς συντρόφους του τελευταίου 15 μέρου. Εάν είναι τυχαία η διάγνωση, τότε θα πρέπει να ελεγχθούν οι σεξουαλικοί σύντροφοι των τελευταίων 2 μηνών. Δεν θα επιτύχουμε τίποτα εάν δεν ελεγχθούν και οι σύντροφοι. Μετά, περνάμε στις μη γονοκοκκικές ουρηθίτιδες και κορπίτιδες. Τα συνηθισμένα αίτια είναι τα χλαμίδια, είναι το ουρεόπλασμα, η τριχομονάδα, η κάντιδα. Γονοκοκκικές ουρηθίτιδες και κορπίτιδες κάνει και ο έρυσο, απλώς και τα αναερόβια. Μέχρι τώρα πιστεύουμε ότι τα χλαμίδια ήταν το πιο συχνό αίτιο. Τελευταία όμως μελέτη που έγινε στο Συγκρό έδειξε ότι το ουρεόπλασμα έχει πολύ μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Τα συμπτώματα από μη γονοκοκκικές ουρηθρίτιδες, κορπίτιδες είναι λευκοπό έπιγμα, δυσουρικά ενοκλήματα, υπογάστριο άλογος, κολπική, μικρή αιμορραγία. Τα συμπτώματα είναι συχνά ιδιαίτερα ίδια. Η θεραπεία είναι ανάλογα με το αίτιο. Για τα χλαμίδια και το ουρεόπλασμα δίνουμε αζυθρομικίνη και οκυβικίνη, για τις τριχομονάδες τη μετρονιδαζόλη, για την κάντιδα δίνουμε τα αντιμικητιαστικά και για την οικοτροπιά του σακάντιδα ένα κάπως συχνό φαινόμενο, δηλαδή να δίνουμε θεραπείες και να μην υποχωρεί οι μικητιάσεις. Μπορούμε να δώσουμε τη φλουκοναζόλη 150 μιλιγκράμμ περός, μία φορά το μήνα για 6 μήνες. Το επόμενο νόσημα είναι ο αίτιος των κινητικών οργάνων. Το αίτιο του αίτιου των κινητικών οργάνων είναι ο ιός του έπιτα τύπου 2 και τύπου 1. Το ενδιαφέρον με τον αίτιο των κινητικών οργάνων οφείλεται στην πραγματική αύξηση της συχνότητας, στις συχνές υποτροπές της νόσου, στις σοβαρές επιπλοκές, στην ψυχολογική δράση της σεξουαλικής συμπεριφοράς των νέων ανθρώπων και στην έλλειψη ενός αποτελεσματικού φαρμάκου. Ο αίτιος των κινητικών οργάνων στα παλαιότερα χρόνια, κατά 90% των περιπτώσεων, οφειλόταν στον ερυθροϊό τύπου 2. Έχουν όμως αλλάξει τα πράγματα και βλέπουμε πλέον ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες το 60 με 90% των οροθετικών φέρνουν τον έρτη τύπου 2, ενώ στις αναπτυγμένες χώρες μόνο το 20% είναι οροθετική τύπου 2. Οι υπόλοιποι είναι με τον ερυθροϊό τύπου 1. Το 80% των οροθετικών με έρπιτα τύπου 2 είναι συμπτωματικοί, αλλά δυστυχώς μεταδίδουν τον έρπη. Επανεργοποίηση του έρπη, δηλαδή ένα άτομο έχει εμφανίσει κάποια στιγμή, έχει κάνει ένα πρώτο επεισόδιο ερπιληνικών οργάνων, αυτό που οδηγεί στο να αναζωπυρωθεί και να έχουμε και ένα δεύτερο και ένα τρίτο κρούσμα, είναι η περιόδια ακτινοβολία, όταν κάνουμε δηλαδή ηλιοθεραπεία ή μένουμε για αρκετές ώρες στον ήλιο, είναι ο πυρετός, είναι η κόπωση, η έμεινος ρύση και το ψυχικό στρες. Οι παράγοντες τώρα να κολλήσει κάποιος έπειτα γεννητικών οργάνων θεωρείται το γυναικείο φύλο, η ομοφυλοφιλία, ο αριθμός των σεξουαλικών συντρόφων, τα αίτια της σεξουαλικής δραστηριότητας, ο αριθμός άλλων σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων. Ενώ αυτά και τα 3, όσο περισσότερο μεγαλύτερα είναι, τόσο περισσότερο κίνδυνο έχει κάποιο να κολλήσει έπειτα. Επίσης, η άγνοια του πάσχοντος συντρόφου για την νόσο. Ο έρπης γεννητικών οργάνων μεταδίδεται με αυτά τα μυζών της σεξουαλικής επαφής. Πάντα υπάρχει, μετά την πρωτομόλυνση, μπορούμε να υπάρξει είτε συμπτωματική λίμωξη είτε κλινική εκδήλωση. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θα κολλήσει έπειτα μπορεί να περάσει στο στάδιο της συμπτωματικής λίμωξης, να μην εμφανίσει δηλαδή σημάδια έπειτα γεννητικών οργάνων στα γεννητικά του όργανα, ενώ είναι φορέας. είτε να εμφανίσει να έχουμε κλινική εκδήλωση. Και οι δύο θα περάσουν στην ανθάνουσα κατάσταση, όπου κάποια στιγμή θα έχουμε επανενεργοποίηση και υποτροπή της νόσου. Πώς εισέρχεται ο ιός στον οργανισμό? Μπαίνει στο σώμα μέσω του δέρματος ή του γλενογόνου, μεταναστεύει στα νοτιοαγάγυρα, από εκεί διαμέσου του νεύρου πάει στο δέρμα και έχουμε την πρόκληση της κλινικής βλάβης στην απόπτωση του ιού. Πάντα βέβαια μεταδίδεται. Τα συντόματα του έβρου των γεννητικών οργάνων. Η πρωτομόλυση, τα συντόματα είναι πολύ βαρύτερα σε σχέση με τις προτροπές. Στην πρωτομόλυση υπάρχει πυρετός, σύστιχη λεφαντενίτη, δαπόνος και εκείνο που βλέπουμε κλινικά είναι πολλαπλές επώδυνες διαβρώσεις και φυσαλίδες. Έχουμε μάθει τον έπι να το συνδέουμε με φυσαλίδες. Δυστυχώς στον έπι των γεννητικών οργάνων η φυσαλίδα είναι τόσο εύθρακτη που όταν ο ασθενής έρθει σε εμάς, περισσότερες φορές δεν θα δούμε φυσαλίδα, θα δούμε διαβρώσεις. Επίσης, τα συντόματα όλα αυτά στην πρωτολιμόλυνση διαρκούν 10 με 21 μέρες. Οι υποτροπές στα συντόματα είναι υπιότερα, δεν υπάρχει πυρετός, δεν υπάρχει έντονη λακοκία και κρατούν τα συντόματα διαρκούν 5 με 10 ημέρες. Άτυπες μορφές επιγεννητικών οργάνων. Μπορεί να εμφανιστεί με τη μορφή μικρών διαβρώσεων στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, περιοχές ελαφρού ερυθρήματος του ποτό, υποτροπιάζουσες βλάβες με μορφή θυλακίτιδας ημονηλίασης. Η διάγνωση των γεννητικών οργάνων γίνεται με την κλινική εξέταση, με την άμεση αναζήτηση του ιού στη βλάβη, με τον άμεσο ανοσοφθορισμό, με την PCR και με τον νευρολογικό έλεγχο. Πολύ σημαντικό αυτό ότι μόνο το 1/3 των περιπτώσεων του ΕΡΤ των γεννητικών οργάνων μεταδίδεται κατά τη διάρκεια ενεργούς νόσου. Τα 2/3 μεταδίδονται κατά την ασυμπτωματική απόπτωση του ιού επί μη εμφανούς νόσου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ενώ δεν έχει τίποτα στα γεννητικά του όργανα, είναι φορέας του ιού και το μεταδίδει. Οι επιπλοκές του ΕΡΤ των γεννητικών οργάνων είναι ο νευρικός έρπης, η εύκολη μετάδοση, η μόλυνση, με τον ιό ευκολότερη μετάδοση και μόλυνση με τον ιό HIV και η επίδραση στον ψυχισμό του ασθενούς. Τα άτομα τα οποία έχουν έρπη γεννητικών οργάνων έχουν και αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης με τον ιό του HIV. Τα άτομα θετικά με τον ιό HIV και έρπη γεννητικών οργάνων μεταδίδουν το AIDS σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Άτομα HIV θετικά με μειωμένα CD4 νοσούν βαρύτερα από τον έρπη των γεννητικών οργάνων και άτομα θετικά HIV αναπτύσσουν στελέχη ανθεκτικά για τους επιτοϊούς σε νουκλεοσυντικά ανάλογα, στα φάρμακα δηλαδή. Η θεραπεία του έρπη περιλαμβάνει συζήτηση με τον ασθενή, μπορεί να χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη και συστηματική αντιλική θεραπεία. Τα φάρμακα που δίνουμε για τον έρπη είναι ασυκλοβίρι, παλασυκλοβίρι και φαμσυκλοβίρι. Σημαντικό είναι η αρχή της θεραπείας αμέσως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα. Ενδείξεις κατασταλτική αγωγή όταν εννοούμε, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι χρειάζεται να πάρουν φάρμακα για τον έρπη για αρκετούς μήνες, από 6 μέχρι 12. Αυτή είναι η κατασταλτική αγωγή και οι ιατρογενείς ενδείξεις για αυτή είναι ο μεγάλος αριθμός υποτροπών όταν ένα άτομο δηλαδή έχει πάνω από 6 με 8 υποτροπές το χρόνο, μεγαλύτερη βαρύτητα των υποτροπών, να διαρκούν πολύ, να είναι περισσότερες από 2 επώδυνες υποτροπές μέσα στους 2-3 πρώτους μήνες από το πρώτο επεισόδιο και μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση. Ενώ οι κοινωνικές ενδείξεις είναι ο σοβαρός επηρεασμός της σεξουαλικής ζωής, φόβος για απόρριψη από τον σύντροφο και το αίσθημα ενοχής και ντροπής ακόμα και στις λίγο υποτροπές. Αυτές είναι οι θεραπείες, οι κατασταλτικές θεραπείες, διαρκούν 6 με 12 μήνες. Και να περάσουμε στο πρόγραμμα ελέγχου Αφροδίσεων. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει επιλογή σεξουαλικών συντρόφων, αποφυγή σεξουαλικών υπερβολών, το χρήση των προφυλακτικών, την τοπική καταριότητα και την αναζήτηση της ιατρικής βοήθειας στην πρώτη εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων. 15 βασικά σημεία για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ο άνθρωπος μπορεί να μολυνθεί από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα σε οποιαδήποτε ηλικία. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα βρίσκονται παντού και ανάμεσα σε όλες τις τάξεις. Τα σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα είναι τόσο παλιά όσο και ιστορία. Κάποιος μπορεί να μολυνθεί με περισσότερα από ένα σεξουαλικώς μεταδόμενο νόσημα ταυτόχρονα. Δηλαδή, ενώ έχει ένα γενικό οργάνωμα, κολλήσει σύφυλλη ή AIDS ή οτιδήποτε άλλο. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει εμβόλιο για όλα τα σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα. Υπάρχει για την υπατήτηδα Β, υπάρχει για, για τον ιό των οξυτονών κονδυλωμάτων HPV, αλλά δεν υπάρχει για τα υπόλοιπα. Το σεξουαλικό μεταδόμενο νοσήματα μεταδίδονται με το σεξ χωρίς προφύλαξη. Όταν επιλέγουμε ένα ερωτικό σύντροφο, πρέπει να ξέρουμε ότι χρεωνόμαστε τους σεξουαλικούς συντρόφους όλη τη προηγούμενη ζωή. Τα πιάτα, τα πόμολα, τα ποτήρια και οι τουαλέτες δεν μεταδίδουν σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα. Το πλήσιμο δεν προστατεύει από αυτά και αν υποψιαστούμε ένα σεξουαλικώς μεταδόμενο νόσημα, πρέπει γρήγορα να πάμε στον γιατρό. Σχεδόν όλα θεραπεύονται. Η μεγάλη χρήση των αντιβιωτικών δημιουργεί ανθεκτικά στελέχη μικροβίων, είναι σημαντικό πρόβλημα αυτό σήμερα. Όσο τα σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα δεν θεραπεύεται, βλάπτει τον οργανισμό, μπορούν να βλάψουν και τα έμβρια και τα μωρά. Όσο περισσότερους συντρόφους έχει κάποιος, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να αποκτήσει ένα σεξουαλικό μεταδόμενο νόσημα. Και ότι ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι η τελευταία διαφάνεια, ότι στα σεξουαλικά μεταδόμενα νοσήματα είναι συχνότερα μεταξύ των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων. Έχουν κατεβεί πάρα πολύ πλέον οι ηλικίες. Παλιότερα, πριν από 10 χρόνια, η μεγαλύτερη συχνότητα των σεξουαλικών μεταδόμενων νοσημάτων ήταν ανάμεσα στην ηλικία 35 και 25. Τώρα πια έχει κατεβεί στην ηλικία των 18 με 25. Είναι δηλαδή, βλέπουμε τις μεγαλύτερες εκτάσεις. Τι πρέπει να κάνουμε αν υποψιαστώ ότι έχω σεξουαλικό μεταδόμενο νόσημα? Χωρίς καθυστέρηση επικοινωνώ με τον ειδικό γιατρό. Όλα σχεδόν τα σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα θεραπεύονται εύκολα, γρήγορα και με μικρό κόστος. Όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα. Δεν τρεπόμαστε. Οι γιατροί σέβονται την προσωπικότητά σου. Δεν υπάρχει το ιατρικό απόρριτο και οι γιατροί είναι εκεί για να θεραπεύουν αρρώστους, να δίνουν βοήθεια και ούτε να κρίνουν και δεν κρίνουν ούτε πράξεις ούτε πρόσωπα. Εάν υποψιαστούμε λοιπόν ότι έχει κάποιο σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα, τι πρέπει να κάνει? Να ειδοποιήσει εννοείται τον σύντροφό του, να τον ενημερώσει για το είδος σεξουαλικό μεταδιδόμενου νοσήματος και να του στήσει να πάει στον γιατρό, μακριά από κάθε σεξουαλική δραστηριότητα μέχρι να το πει ο γιατρός και ακολουθούμε ακριβώς τις οδηγίες του. Άμα βάλετε 3 γιατρούς με διαφορετικές ειδικότητες να σας πούνε ποια είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, αν θα βάλετε ένα γυναικολόγο, θα σας πει τα κωδικότητα. Αν θα βάλετε έναν υποξιολόγο, θα σας πει το AIDS. Και αν θα βάλετε έναν θεματολόγο, θα σας πει θα ξεκινήσει από τη σύμφυνη. Εμείς τη θεωρούμε πολύ σημαντικό σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα. Η σύμφυνη στη Δύση στο 15ο αιώνα με την επιστροφή του Κολόμβου. Είναι νόσος λοιμώδης, μεταδοτική, πολύ συστηματική και οφείλεται στην ωχρά σπειροχαίτη, στο υπόνυμο το παλίδι. Είναι λεπτή ευκίνητη τη σπειροχαίτη, εξαιρετικά ευαίσθητη περιβαλλοντικές συνθήκες, ευτυχώς δεν ζει εκτός του ανθρώπινου σώματος. Ενδοφθαλμίζεται από μολυσματική βλάβη σε ακέραιο και τραυματισμένο δέρμα του μυονογόνου. Πώς μεταδίδεται? Η σύμφυγη μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή, με την άμεση επαφή από μολυσματικές βλάβες ή σωματικά υγρά του πάσχοντος από πρώιμη σύμφυγη, με κάθετη μετάδοση από τη μητέρα στο έμβριο και με τη μετάγγιση του αίματος. Ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτή είναι η φυσική πορεία της σύφυλλης, κάποιος ο οποίος θα κολλήσει σύφυλλη, σε 10 με 90 μέρες θα εμφανίσει αρχικά την πρωτογόνο σύφυλλη. Αν δεν λάβει θεραπεία, τότε με 3 με 12 εβδομάδες αφού υποχωρεί, μετά το σύφυλλητικό έτος θα εμφανίσει τη δευτερογόνο σύφυλλη, σε 2 έτη από τη μόλυνση, αν πάλι δεν λάβει θεραπεία, λανθάνουσα σύφυλλη. Και από εκεί και πέρα, τα 2/3 των ασθενών ασυμπτωματικοί για το υπόλοιπο τη ζωή του, ενώ το 1/3 των ασθενών μπορεί να μετατραπεί σε τριτογόνο σύμφυλλη. Πάρα πολύ σημαντική διάκριση τη σύμφυλλης είναι η πρώιμη και όψιμη. Η πρώιμη σύφυλη είναι η σύφυλη η οποία φέρει ένα άτομο το οποίο έχει μολυνθεί λιγότερο, όχι, από τη στιγμή της μόλις έχει περάσει λιγότερο από 2 έτη. Ενώ η όψιμη είναι όταν από τη στιγμή της μόλυνσης έχουν περάσει περισσότερο από 2 έτη. Πολύ σημαντική διάκριση γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έχει πρώιμη σύφυλη μεταδίδει την νόσο, ενώ αυτός που έχει όψιμη σύφυλη δεν μεταδίδει την νόσο. Μορφές της πρώιμης σύφυλης είναι η πρωτογόνος, η δευτερογόνος, η πρώιμη κακοήθης, η πρώιμη λανθάνουσα. Της όψιμης σύφυλης είναι η όψιμη λανθάνουσα και η τριτογόνος. Η επίπτη σύφυλη. Οι χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της πρωτογόνου σύφυλης που είπαμε εκεί στη φυσική πορεία είναι το συμφιλιδικό έλεγχος και η στιχηλεφαδενίτιδα. Όταν λέμε συμφιλιδικό έλεγχος, εμφανίζεται το συμφιλιδικό έλεγχος στο σημείο του οφθαλμισμού της πυροχέτης μετά από χρόνο επόας 3 εβδομάδες και σπάνια 3 μήνες και η σύστικη λεφαδενίτιδα. Η κλινική χαρακτήρα του συμφιλιδικού έλεγχος, και εμείς λέμε έλεγχος, στην πραγματικότητα είναι μια διάβρωση ή επιπολής έλεγχος. Το συμφιλιδικό έλεγχος είναι ανώδυνο, σκληρό, με δυθυμένη βάση, έχει ομαλά χείλη, πυθμένα με χρειαμιακή σαρκός, διαρκεί 3 με 8 εβδομάδες και εξαφανίζεται ή υλοποιείται αφήνοντας ένα ανεπαίσθητο σημάδι. Συνήθως είναι μονήρες και σπάνια μπορεί να υπάρχουν πολλά. Το έκρημα είναι ορώδες και βρύδι σπυροχετών. Η κλινική χαρακτήριση της λεφαδενίτιδας είναι μονόπλευρη σύστοιχη στο έλεγχος, είναι ανώδυνη, σκληρή, ευκίνητη λεφαδένες και αν γίνει παρακέντρωση του λεφαδένα θα δούμε τη βρύτη πυροχετών. Αυτά είναι συμφιλιδικά έλεγχη τα οποία βλέπουμε να υπάρχουν στα χείλη, στη γλώσσα και στα δάχτυλα ενός ατόμου. Η σύφυλη είναι μεγάλη μήμος, μοιάζει σχεδόν με τα μισά δερματολογικά νοσήματα και δεν είναι ένα νόσημα το οποίο το σκέφτεσαι και εύκολα. Τώρα, περνάμε στη δευτερογόνο σύφυλη. Είναι πολυσυστηματική λίμωξη, προσβάλλει όλα σχεδόν τα όργανα και συστήματα μέσω αιματογενούς και λεφικής διασποράς. Κλινικές εκδηλώσεις. Από το τέρμα και τους δρενογόνους συνέρχονται στο 80% και συστηματικές εκδηλώσεις από τα σπλάχνα. Το πρώτο εξάνθημα της σύφυλης λέγεται συμφιλητική ροδάντη. Εμφανίζεται 50 με 60 μέρες μετά τη μόλυνση, με μονομένες διάσπαρτες κοιλίδες με ρόδινη χρειά στο λορμό, εξαφανίζονται προσωρινά με την πίεση και χωρίς την πολύ εξαφανίζονται ακόμα και αν δεν λάβουν τη θεραπεία ασθενής, σε 8 με 10 ημέρες. Στις κοιλίδες αυτές δεν βρίσκεται το τερπώνυμα, άρα λοιπόν και να ακουμπήσουμε τον ασθενή δεν μεταδίδεται. Το πιο συχνό εξάνθημα της δευτερογόνου σύφυλης, το οποίο εμφανίζεται πριν ακόμα αποδράμει το κοιλιδόδες εξάνθημα, το προηγούμενο δηλαδή της συμφιλιδικής ροδάντη, είναι εμφανίζεται 60 με 90 μέρες από τη μόλυνση. Η συνθέστερη εκδήλωση της δευτερογόνου σύφυλης. Το εξάνθημα αυτό είναι στην ψηλάψη σκληρό, άκνησμο, ποτέ φυσαλιδώδες, σπάνιες φυτενώδες. Δεν είναι μεταδοτικό με την άμεση επαφή, αν ακουμπήσει την διάσταση του καλάμιτου. Η σύφυλη, βλέπουμε διάφορα συμφιλητικά εξαρτήματα εδώ. Ένα χαρακτηριστικό της σύφυλης είναι ότι αγαπάει παλάμες και πέρματα. Εμφανίζονται βλατίδες, χειρές, διχτυμένες, ερυθροϊόδους ή κυρτρινέρικης χρειάς. Είναι ψωριασιόμορφες, δηλαδή βγάζουν κάποια λέπια να τα ξύσουν στην επιφάνεια. Το σημείο ολέτροφ είναι θετικό, έντονη ευαισθησία της βλατίδας σε άγγιγμα με αμβουλιόργανο, ενώ κατά την αποδρομή των βλαβών μένουν μελαγχρωματικές κοιλίδες όπου επιμένουν για μήνες. Συμφιλιδικές πλάκες. Οι συμφιλιδικές πλάκες εμφανίζονται στο βλενογόνο των γεννητικών οργάνων, στο στοματικό βλενογόνο, γλώσσα, αούλα, μυγδαλές, φάρυγα και περιπλοκτικά. Πρόκειται για διαβρεγμένες, επίπεδες, στρογγυλές, ερυθρές, γκριζοπές μεγέθους 1%, καλύπτονται από ορώδες έκρημα όπου βρύδι σπειροχετών. Εδώ, αν ακουμπήσουμε δηλαδή, κολλάμε σύφυλη. Πλατέα κονδυλώματα, δεν είναι τα οξυστενή κονδυλώματα, τα οποία οφείλονται στον ιό του HIV. Εμφανίζονται περιπλοκτικά και σπάνια στα γεννητικά όργανα. Πρόκειται συνήθως για 2 με 3 υπερτραφείς συμφιλιδικές βλαντίδες με πολλές μικρές δορυφόρες βλάβες. Ομαλή λογοδοτεί η γκρίζα επιφάνεια. Στις ιστολογικές τομές ανεβρίσκονται τα υποδείγματα. Συμφιλιδική τοπικία. Εμφανίζει το 5% των ανθρώπων με συμφιλή. Εμφανίζεται 4 με 5 μήνες μετά από τη μόλυνση. Υπάρχουν πολλαπλές υγιείς αποξυλωτικές πλάγιες του τρικοντό της κεφαλής, ακανόνιστη κατανομή δίκη του ψεύδου. Αυτό οφείλεται σε αλλοιώσεις των αγίων του δέρματος και των θυλάκων των τριβών. Συχνά συνεπάρχει και μικρή μερική πτώση των φρυδιών στο σημείο λεωφορείου, δηλαδή πέφτει το φρύδι από την έξω πλευρά. Λευκομελανοδερμία. Είναι υπόλευκες ή υπερχρωματικές περιοχές του δέρματος που είναι γύρω από τον τράχυλο, γι' αυτό και ονομάζεται και περιδέρειο της Αφροδίτης. Δεν έχει κάποιος ποικιλόπης πιτηρίας και να αρχίσει το κομμάτι ότι έχει σύφυλλη. Συμφιλιδική όρυξη και περιόρνηξη. Επίμονη χρόνια φλεγμονώδη περιόρνηξη, θολός κεράτινος δίσκος, ο οποίος μπορεί να αποπέσει αυτόματα και εξαφανίζεται μετά από τη θεραπεία. Πρώην μετακοήθη σύφυλλη εμφανίζεται στο τέλος των 2 ετών από τη μόλυνση. Υπάρχει ένα μικροβλατιδόδης εξάνθημα, είναι νεκροτικό και στους ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από AIDS είναι φλιτενώδες. Μόνο σε αυτή την περίπτωση έχει φλιτενώδες εξάνθημα η σύφυλλη. Οι ασθενείς που έχουν AIDS εμφανίζουν σύφυλλη με επιθετικότερη συμπεριφορά και δεν ανταποκρίνεται καλά και στις θεραπείες. Η σύφυλλη έχει συστηματικές εκδηλώσεις. Αυτές είναι η κακουχία, ανορεξία, απώλεια βάρους και φαλαγγία. Αυτά παρατηρούνται κυρίως το πρωί. Μυαλγίες, ατραλγίες, ελαφρύς πυρετός, διάσπαρτη δεφαλίτιδα, υπατίτιδα, περιοστίτιδα, μνημουγίτιδα, προσβολή γνημιαίων νεύρων, οφθαλμικές βλάβες και σπυραματομετρίτιδα. Είπαμε είναι μεγάλη μνήμωση σύφυλλη. Θέλει να τη διαφροδιαγνώσουμε από όλα αυτά τα νοσήματα. Η επίκτητη. Τώρα, η επίκτητη λανθάνουσα σύφυλλη εμφανίζεται συνήθως σε ασθενείς που δεν γνωρίζουν πού, πότε και πώς μολύνθηκαν από σύφυλλη. Είναι η λεγόμενη αγνοούμενη σύφυλλη. Η τύπη της λανθάνουσας σύφυλλης είναι 2 πρώην όψιμοι και χαρακτηρίζεται από την έλλειψη συντοματολογίας. Ανοιχνεύεται λοιπόν σε τυχαίο ορολογικό έλεγχο. Η λανθάνουσα σύφυλλη, η οποία δεν έχει, άνθρωπος λάβει θεραπεία, τα 2/3 των ασθενών παραμένουν σε λανθάνουσα ή συμπτωματική σύφυλλη, δηλαδή ενώ έχουν μολυνθεί από σύφυλλη δεν θα παρουσιάσουν ποτέ κανένα σύντομα στη ζωή τους, ενώ το 1/3 των ανθρώπων θα μεταπίσει σε τριτογόνο σύφυλλη. Η τριτογόνο σύφυλλη εμφανίζεται 3 με 10 χρόνια μετά τη μόλυνση, περιλαμβάνει την δερματική τριτογόνο σύφυλλη, την καρδιακιακή σύφυλλη και την ευρωσύφυλλη. Η τριτογόνο σύμφυλλη έχει τις επιφανειακές βλάβες που είναι τα οζύρια και τα φύματα και τις εντοβάφου βλάβες που είναι τα κομιώματα. Η νευροσύφυλλη μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της σύφυλλης, ακόμη και στην τριτογόνο, προσβάλλει το 8% των ανθρώπων που αφαιράπτουν τη σύφυλλη και οι περισσότεροι ασθενείς είναι συμπτωματικοί, αλλά με ευρήματα στο αίμα. Ταξινομείται σε πρώιμη και όψιμη νευροσύφυλλη. Η όψιμη καρδιακή σύφυλλη, το 10% των ασθενών εμφανίζεται που δεν έλαβαν θεραπεία. Η βασική βλάβη είναι η αορτίτιδα, που μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια, ορτιστεφανία, νόσο, ανεβρίσματα αορτής. Εκτός όμως από την επίκτητη σύφυλλη, δηλαδή κάποιος να κολλήσει με τη σεξουαλική επαφή, υπάρχει και συγγενή σύφυλλη. Είναι η σύφυλλη η οποία η μαμά του μεταδίδει στο έμβριο. Η ωχρά σπειροχαίτη διαπερνά το πλακούντα κυρίως μετά την 10η εβδομάδα κύησης. Αυτό σημαίνει ότι ο μια έγκυος κάνει εξέταση και βρει ότι έχει σύφυλλη πριν από την 16η εβδομάδα και πάρει θεραπεία, θα γεννήσει ένα συνδυασμό. Όταν η μαμά μείνει δίχως θεραπεία, τότε οι πιθανότητες είναι οι εξής. Το 10% των νεογνών θα γεννηθούν συμπτωματικά. Το 25% των νεογνών καταλήγουν μετά τη γέννηση, το 40% των νεογνών γεννιέται με συγγενή σύφυλλη και το 25% των νεογνών γεννιέται νεκρά. Η συγγενή σύφυλλη χωρίζεται σε πρώιμη, όψιμη και σε φιλιδικά στίγματα. Πρώιμη σύφυλλη είναι αυτή η οποία εμφανίζεται τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Είναι σημαντικό να πούμε ότι εδώ το παιδί μεταδίδει σύφυλλη. Υπάρχουν εκδηλώσεις από το δέρμα και τους πλενογόνους και τις πλακνικές και από τα σπλάχνα. Η όψιμη σύφυλλη είναι η σύφυλλη που εμφανίζεται σε ένα παιδί μετά το 2ο έτος της ηλικίας του. πρώιμη σύμφυλη, οι βλάβες που μπορεί να εμφανιστούν είναι ανάλογες δευτερογόνου σύμφυλης, είναι συμφυλική ρινίτιδα, οι ραγάδες ή οι γραμμές πάρου, το παιδί εμφανίζει ραγάδες γύρω από το στόμα και στις γωνίες των χιλιών, με αποτέλεσμα να εμφανίζει να φαίνεται σαν να είναι γερασμένο. Το λένε γεροντικό προσωπείο το θυμίω. Συμφυλητική πένθυκα επίσης εμφανίζουν τα παιδιά με πρώιμη σύμφυλη. Τα οστά εμφανίζουν οστεοχονδρίτιδα, ρινική καθίσευση, υποειδής μύτη, παράλυση πάροτ. Σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά δεν κουνάνε χέρια και πόδια γιατί λόγω του ειδήματος και του πόνου περιορίζει τις κινήσεις τους. Λοιπόν, ένα πράγμα, όλη αυτή την ώρα που λέγαμε σύμφυλη και κάνει αυτά και κάνει αυτά, πόσα πράγματα μπορεί να κάνει σύμφυλη? Πάρα πολλά. Ποια είναι η θεραπεία της τώρα? Η θεραπεία της σύμφυλης, ανάλογα με το στάδιο την οποία την διαγνώσαμε, είναι για τους ενήλικες, όταν πρόκειται για πρωτογόνο και δευτερογόνο σύμφυλη, δίνουμε βενζαθινική πενικιλίνη, 24 εκατομμύρια μονάδες ενδομηνικά, μία δόση. Δεν το λέω αυτό γιατί το ακροατήριο δεν ενδιαφέρει ποια είναι η θεραπεία της σύμφυλης. Θέλω να πω όμως το εξής, ότι για να αποφύγω τόση ώρα, ένα 5 λεπτά εδώ που λέμε ότι με τη σύμφυλη παθαίνουμε αυτά και αυτά και αυτά, όλα αυτά θεραπεύονται κάνοντας 2 ΕΝΕΣ ταυτόχρονος από βενζαθινική πενικιλίνη. Αυτή είναι η θεραπεία της. Και λέγαμε τώρα 5 λεπτά για το τι μπορεί να πάθει κανείς με τη σύμφυλη. Η θεραπεία λοιπόν είναι τόσο απλή. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι, όχι απλά στην Ελλάδα, ότι τα σεξουαλικά μεταδόμενα νοσήματα, εξαίρεση του AIDS, δεν είναι τόσο ακριβές θεραπείες για να έχουμε δικαιολογίες ως προς τον εαυτό μας. Λοιπόν, οι άνθρωποι που έχουν σύμφυλη πρωτογόνο δευτερογόνο πρέπει να ελέγχονται μετά από 6 και 12 μήνες. Τα περνάμε. Η λανθάνουσα σύμφυλη, η πρώιμη λανθάνουσα είναι, όπως είπαμε, μία ένεση, 2 ΕΝΕΣ ταυτόχρονα, μία φορά για... Ενώ στην όψιμη λανθάνουσα σύμφυλη, η άγνωστη διάρκεια, τότε η θεραπεία είναι λίγο μεγαλύτερη, είναι 7 εκατομμύρια μονάδες ενδομηνικά, συνολικά διαρρεμένες σε 3 δόσεις των 2.400.000 μονάδων. Ενδομηνικά την εβδομάδα. Επανέλεγχος εννοείται σε 6, 12 και 24 μήνες. Θέλω να τονίσω ότι η σύμφυλη σε ασθενείς με AIDS θεραπεύεται ανάλογα με το στάδιο, όπως και οι ασθενείς χωρίς AIDS. Η εγκυμοσύνη, οι έγκυες οι οποίες έχουν σύμφυλη θεραπεύονται μόνο με πενικιλίνη, γίνεται απευαισθητοποίηση της εγκύου και δίνουμε θεραπεία πενικιλίνη. Επίσης, τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής, ότι όταν θα έχω ένα περιστατικό με σύμφυλη, δεν κοιτάω μόνο την ασθενή που έχω μπροστά μου, αλλά πρέπει να κοιτάμε και πίσω από αυτόν. Πίσω από αυτόν είναι η αρνητική σύντροφη. Ένας ασθενής που θα έρθει και θα έχει πρωτογόνο σύμφυλη, θα πρέπει να ελεγχθούν οι σεξουαλικοί συντρόφοι των τελευταίων 3 μηνών. Ένας ασθενής που θα έχει με δευτερογόνο σύμφυλη, θα πρέπει να ελεγχθούν οι ερωτικοί συντρόφοι των τελευταίων 6 μηνών. Αν έρθει κάποιος και έχει σεξουαλικό σύντροφο και διαγνώστηκε τώρα, ο τωρινός σύντροφος, ακόμα και αν είναι οροαρνητικός, πρέπει να παίρνει θεραπεία. Η θεραπεία είναι εύκολη, είναι η βενζαθινική πενικιλίνη, 24 εκατομμύρια μονάδες. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Φασκλάκη. Αναθέσαμε ένα πολύ μεγάλο έργο να αναπτύξει όλα τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να κάνουμε μερικές ερωτήσεις για να δούμε λίγο πιο πρακτικά θέματα. Στο τέλος. Όχι, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Φασκλάκη, να είστε καλά.